Here in Athens, we're in the midst of an incredible journey. This is the home of one of the world's greatest composers, Mikis Theodorakis, perhaps best known for his musical score, Zorba the Greek. A man that has not only contributed musically on the world stage, but has also devoted his life to ensuring peace and stability for the people of Greece. But there's so much more to this incredible man, much loved and admired by people around the world. Join us now for an intimate encounter with Mikis Theodorakis. Και ακούω μια θεία μουσική. Μια μουσική τρομερή, δεν ξανακούσε αυτή. Ήταν ο ύμνος στη χαρά του Μπετόβεν. Το φινάλε από την 9η συμφωνία. Φαίνεται για τα αυτιά μου τότε ήταν τόσο διαφορετική. Δεν έχω ακούσει ποτέ ευρωπαϊκή μουσική. Ξαφνικά, ταμ, με χτυπάει το τόπο. Η μεγαλύτερη μουσική. Μπετόβεν. Ήταν τόσο η επίδραση μέσα μου, πραγματικά δηλαδή μέσα μου, δεν το καταλαβαίνετε, όπου είχα σύγκρια. He is one of the great composers of the 20th century. His operas, written in his 70s, are masterpieces. It's an astonishing body of work he's created in all sorts of types of music. Τον θεωρώ ένα από τους πιο σημαντικούς νεοέλληνες. Η νεοελληνική ιστορία είναι αυτό που λέμε έχει γραφτεί πάνω στο κορμί του. Και αφού μας είχα χτυπήσει πολύ και είμαστε μες στα αίματα, μας κάνανε ένα γύρο στην Τρίπολη και περνάγαμε και φώναζε ο κόσμος, «Τι παιδί μου» και βλέπουμε και τα κοριτσάκια να κάνουν, εγώ είμαι πολύ περήφανος. Καλά μας πήγαν όμως στα υπόγεια κάτω και πρώτη φορά πραγματικά με βασάνισαν πολύ. Έτσι λοιπόν κατάφερα λοιπόν μέσα σε αυτές τις συνθήκες να όλα τα βιώματα που είχα, τα τραγικά βήματα μέσα αυτά, να τα βάζω σε χαρτί μέσα. Εγώ βρήκα μια ευκαιρία να γράψω μια μουσική η οποία αναπηχεί τελείως τη μουσική των προγόνων μου, την κριτική μουσική, την οποία δεν είχαμε στο αίμα μου και την ξέρω καλά, γιατί αυτά τα πράγματα που λέω ο Συρτός Χανιώτικος, που είναι ο Ζορμπάς, το Συρτάκι, που είναι, το κάνει Συρτάκι, είναι ο ωραιότερος χορός της Κρήτης, λέγεται Συρτός Χανιώτικος. Εγώ γεννήθηκα μέσα στο χορό αυτό. He's written what he wanted to write at times when it was not popular, and the end result is, I think, a work that will last forever.